συγκεκριμένε απαντήσει και στοιχεία για τον δερματολόγο του Ηρακλείου που κατηγορείται για υπερσυνταγογράφηση ζητά ο Ιατρικό Σύλλογο μέσα από επιστολή του με αποδέκτη το Υπουργείο Υγεία. Ο συγκεκριμένο γιατρό, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, συνταγογράφησε 275 διαφορετικά φάρμακα συνολική ποσότητα 1.500 τεμαχίων, επικαλούμενο εξειδικευμένε θεραπείες για χρόνια παθήσει. Αν οι κατηγορίε ευσταθούν, τότε ο δερματολόγο θα είναι αντιμέτωπο και με πειθαρχικέ κυρώσει από τον Ιατρικό Σύλλογο πέστε μας ποιος είναι αυτός ο ιατρός, να κινηθούμε και εμείς εναντίον. Ε, διότι εμείς είμαστε ακριβώς για να διαφυλάξουμε την ιατρική αξιοπρέπεια, διότι δεν μπορεί από έναν ιατρό ή από κάποιους ιατρούς να διασύρεται όλος μας ο κλάδος. Ο δερματολόγος του Ηρακλείου αποτελεί μια από τις 10 τρανταχτές περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης πανελλαδικά, ενώ συνολικά οι 100 γιατροί που πιάστηκαν στη φάκα των ελέγχων θα πάψουν να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης. Τα στοιχεία των γιατρών που βρέθηκαν να υπερσυνταγογραφούν ζητά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Το φαινόμενο που περιγράψατε δεν είναι υπερσυνταγογράφηση. Αυτό είναι καθαρή απάτη και μας ντροπιάζει όλους. Γι' αυτό σα ζητάμε να μα ενημερώσετε για τα στοιχεία εμπλεκόμενων ιατρών τη περιοχή ευθύνη του συλλόγου μα, όταν χρονικά το κρίνετε σκόπιμο, ώστε να επιληφθεί και ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ασκώντα τι εκ του νόμου και του κώδικα ιατρική διοντολογία αναμοδιότητέ του. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κανένα. Διότι τα συστήματα δεν είναι πια σε ανθρώπινο χέρι, Είναι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο γιατρό που κάνει αυτό που να ξεφύγει. Θέλω σαφέ μήνυμα. Σταματήστε να το κάνετε. Θα σα πιάσουμε όλου. Πάντω, ο Ιατρικό Σύλλογο εδώ και περίπου δύο χρόνια είχε προτείνει στο Υπουργείο τη χρήση κωδικού OTP για συνένεση στη συνταγογράφηση, δηλαδή μια πρακτική που χρησιμοποιούν και οι τράπεζε. Η πρότασή του τότε έπεσε στο κενό. Όμω τώρα εκ των υστέρων, όπω υποστηρίζει, εξετάζεται από το Υπουργείο Υγεία. Είχαμε στείλει ένα γράμμα στο Υπουργείο, όπου προκαλούσαμε να, η συνταγογράφηση και ε, ε, ακόμα και το ιστορικό του ασθενού να γίνεται με αυτό το, το OTP. Ε, το Υπουργείο καθυστέρησε, αλλά δεν πειράζει, έστω και με καθυστέρηση σα το κάνει. Είναι ένα βασικό το να, να ξέρει ο ασθενή τι γράφεται στο άμκα του και να τελειώσει αυτό το θέμα. Ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ξεκαθαρίζει πω την ευθύνη την έχει ο ίδιο ο γιατρό. Ωστόσο, για τον περιορισμό του φαινομένου στο μικροσκόπιο των ελέγχων πρέπει να μπουν και οι φαρμακοποιοί, στα χέρια των οποίων καταλήγει η ιατρική συνταγή. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν έλεγχο και του φαρμακοποιού. Διότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι τελικά αποδίδουν τα φάρμακα και είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και τη συνταγογρα... βλέπουν λέει, τη συνταγογράφηση. Αλλά ε, σαφώ ε, για να μην κατηγορούμε, ε, το πρώτο, ο πρώτο που θέλει είναι ο γιατρό. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώ σύμφωνα με πληροφορίε, ο Άδωνη Γεωργιάδη αποφάσισε να στείλει τον φάκελο 900 επιπλέον γιατρών στην αρχή δημοσίων εσόδων. Ξέρω και πιστεύω ότι οι γιατροί αυτοί αποτελούν μία μειοψηφία. Όμω να ξέρουν και εκείνοι ότι έχουμε τα εργαλεία για να του εντοπίσουμε. Τέτοιε πρακτικέ δεν γίνονται και δεν θα γίνονται ανεκτέ.